Ίσως μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να μπει μια προϋπηρεσία εκτός ΣΥΡΙΖΑ για τους υποψηφίους προέδρους, γιατί ο κομματικός σωλήνας και το, ε, και το ότι έχουμε στην ουσία μια αναπαραγωγή κομματικών στελεχών, τα οποία δεν έχουν καμία εμπειρία εργασιακή άλλη στην κοινωνία πλην του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει οδηγήσει το κόμμα αυτό στο να μην έχει γύρωση στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία γενικότερα. Οπότε μια καλή προπόθεση θα ήταν μια ελάχιστη προπηρεσία και εκτό ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω. Το λέω και χιουμοριστικά. Ένσημα εκτό ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ε. κάποιοι επαγγελματίε ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ υπάρχουν και αυτό είναι, ε, αυτό είναι μια παθογένεια γενικότερη, θα πω, του πολιτικού συστήματο αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα ανθρωποι Οι οποίοι δεν έχουν ένσημα άλλα εργασία, δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, Πήρα. δεν ξέρουν. Πήρα. Καλά, δεν θα μπω υπάγελμα... Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι επαγγελματίε. Αρκεί να μπουν οι ψηφοφόροι να διαβάσουν με επιμέλεια τα βιογραφικά πολιτικών στελεχών, να δουν ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δουλέψει στην κοινωνία, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε πώ βγαίνουν τα χρήματα και πώ είναι να, βι... να βιώνει καθημερινά την αγωνία τη ε, επιβίωση και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα στο κόμμα, μεγάλωσαν μέσα στο κόμμα και στη συνέχεια. Απομίζουν συνέχεια στην πραγματικότητα το αυτό το κόμμα. Ξέρετε κάτι, Απομίζουν αυτό το κόμμα, Ποιο πιστεύει αυτό το κόμμα. Ποιο αυτό το κόμμα. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πολιτικά στελέχη τα οποία ε, το επάγγελμά του είναι επάγγελμα ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι κακό για τον πολιτικό φορέα. Μισό λεπτό, Γιατί... θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Ο κύριο Πολάκη έχει δουλέψει. Προφανώ έχει δουλέψει ο κύριο Πολάκη. Μην με πάτε όνομα-όνομα. Όχι, δουλέψει... Όχι απλά έχει δουλέψει ο κύριο Πολάκη. Θα σας ονομά, δεν θα πάμε Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Ο... Ε, και έχει δουλέψει ο κύριος... Εγώ μιλάω γενικότερα για τι υποψηφιότητε και με γενικότερα για το πώ πρέπει να λειτουργεί το κόμμα. Ε, ο ε, ο κύριο Πολά... Πολάκη και έχει δουλέψει. Και ε, συνεχίζει να δουλεύει. Ωραία, ποιος δεν, δεν θα έχει δουλέψει. Η Όλγα Γεροβασίλη δεν... έχει δουλέψει. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν θα μπω στην διαδικασία της ονοματολογίας. Μιλάω γενικότερα για το πώς λειτουργεί ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι το επάγγελμα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το συναντάμε και στην Κεντρική Επιτροπή, το συναντάμε γενικότερα και στη λειτουργία του κόμματος, κάνει κακό στο κόμμα.